Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα αλλά και κλίμα. Η Μαρία η Καρασουλτάνη βρίσκεται στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου ζωντανά αυτήν την ώρα μαθητές, σπουδαστές συγκεκριμένα της ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, σπουδαστές μαγειρικής, μαγειρεύουν ζωντανά. Από ό,τι βλέπουμε, είναι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζαμπούκης, μαζί της, μαζί με κάποιον από τους σπουδαστές. Που από ό,τι φαίνεται, μάλλον άφησε για λίγο τις κατσαρόλες και τα τηγάνια για να μας μιλήσουν. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία Χρύσα. Πάρα πολύ σωστά. Είμαστε εδώ, στην Παραλιακή, στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας, όπου μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΕΤΕΟΣ ΟΑΕΔ μαγείρευσαν για τους πολίτες, για τους τουρίστες, για τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης, για να γνωρίσουν μέσα από τη μαγειρική τη θρακική παράδοση, καθώς όλα τα φαγητά που έχουν δημιουργήσει εδώ οι μαθητές έχουν να κάνουν με τη Θράκη και με γεύσεις Θράκης, αλλά φυσικά θα μας μιλήσει σε λίγο ο Αντώνης, μαθητευόμενος που έχουμε δίπλα μας. Πρώτα όμως ο λόγος στον Δήμαρχο να μας πει για αυτήν εδώ την όμορφη πρωτοβουλία. Πέμπτη μέρα ναυτικής εβδομάδος, νύχτα για την ακρίβεια, εδώ ένα live cooking, το master chef έτσι της ναυτικής εβδομάδος. Παντρεύσαμε γεύσεις θρακικού πελάγους, γαρίδες και μύδια με την παράδοσή μας. Λεπτομέρειες για τις συνταγές θα μας πει ο Αντώνης σε λίγο, αφού όμως πούμε ότι 1000 μερίδες που είχαμε προγραμματίσει εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Φαίνεται πως άρεσαν στον κόσμο, άρεσε και σε εμάς αυτή η συνεργασία. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΕΠΑΣ Μαθητείας, η πρώην Σχολές Κατάρτισης του ΑΕΔ. Αυτό είναι το ένα σημείο, το ένα stage που έχουμε στήσει εδώ στην παραλιακή μας. Για σήμερα το βράδυ έχουμε άλλο ένα ακριβώς κάτω το φάρο. Εκεί έχουμε Latin χορούς, ευρωπαϊκή μουσική, ευρωπαϊκές χορογραφίες από το σύλλογο Baila Comingo. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Αντώνη να μας περιγράψει τι ακριβώς καταφέραμε και παντρέψαμε. Νόστιμο, παραδοσιακό, θαλασσινό και μοιράσαμε, όπως είπες και εσύ, Μαρία, και στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της πόλης. Αντώνη, ο λόγος σε σένα για να μας μεταφέρεις λίγο τα συναισθήματά σου, πώς ένιωσες που είσαι εδώ. Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, είναι χαρά δικιά μας. Το να ευχαριστήσεις κάποιον είναι πολύ όμορφο και ωραίο συνέστημα για εμάς. Ο κόσμος έμεινε πολύ ευχαριστημένος, δεν περίσσεψε τίποτα. Είμαστε ικανοποιημένοι. Σαν ομάδα που συμμετείχαμε εδώ πέρα ήταν πολύ όμορφα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν πραγματοποιούνται μαθήματα πλέον. Έχει κλείσει για φέτος για να ξεκινήσει νέα χρονιά από το Σεπτέμβρη. Παρ' όλα αυτά είστε εδώ. Πόσο πολύ αγαπάς τη μαγειρική? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αν και έχει κλείσει η σχολή και η μαθητεία, όπως λέτε κι εσείς, εμείς συνεχίζουμε. Άλλοι κάνουν την πρακτική, άλλοι δουλεύουν. Συμμετέχουμε σε τέτοιες διοργανώσεις που κανονίζει ο Δήμαρχός μας και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι τα παιδιά μαγείρεψαν τραχανό το μεγαρίδες, θρακιώτικος τραχανάς, μεγαρίδες, το πρώτο πιάτο ο Αντώνη, και το δεύτερο πιάτο που προσφέραμε ήταν μπλιγούρι με μύδια και τα μπουλές σαλάτα και μία σάλτσα φτιαγμένη από μία σος κάπαρε. Και μοιράσαμε και ένα γλυκάκι στο χέρι, θρακιώτικο και αυτό, μικίκια το λέμε. Γλυστά με τυράκι και με μέλι. Με μέλι ντόπιο δικό μας, της Αλεξανδρούπολης. Μαρία Χρύσα, από ό,τι καταλαβαίνεις, εδώ είχαμε μια υπέροχη βραδιά. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, γιατί δυστυχώς όσο φαγητό και να είχαμε δεν θα ήταν αρκετό. Κρατήστε μας λίγο, έτσι. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε, ο κόσμος... Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Κρατήστε μας και εμάς λίγο. Νομίζω ότι είσαστε άτυχοι, γιατί δυστυχώς έχουν τελειώσει όλα. Πραγματικά. Πάντως πραγματικά. Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήγε πολύ καλά η όλη διοργάνωση. Πήγε πάρα πολύ καλά η διοργάνωση, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Του αρέσουν τέτοιες πρωτοβουλίες, Δήμαρχε, για σας το λέω, τέτοιες πρωτοβουλίες να βλέπουμε συχνά. Να περνάει και ο κόσμος καλά, γιατί οι στιγμές και οι ώρες που περνάμε με την κατάσταση που ζούμε είναι δύσκολη. Εκτός από μαγειρική που έχουμε σήμερα το βράδυ και εκτός από χορό και Latin ευρωπαϊκή μουσική, έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που ξεκίνησε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μαυρόασπρες, vintage φωτογραφίες που έχουν θέμα αποκλειστικό τον Φάρο. Καλοδεχούμενοι, προσκεκλημένοι μας οι ντόπιοι και οι φιλοξενούμενοι μας, οι επισκέπτες της περιοχής, να δουν και πραγματικά να δουν τα τελευταία 100 χρόνια την πορεία του Φάρου από το μαυρόασπρο μέχρι και το έγχρωμο που φτάνει σήμερα. Οπότε, Μαρία Χρύσα, καταλαβαίνεις ότι αυτή η ναυτική εβδομάδα, ύστερα από 2 χρόνια πανδημίας, έχει ακόμα δρόμο μπροστά της και έχουμε να δούμε πολύ όμορφα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Καρασουλτάνη, για τις εικόνες που μας μετέδωσες.